Σε κορυφαίο θέμα, με πολλέ προεκτάσει και διπλωματικό παρασκήνιο, αποδεικνύεται το non-paper που έφερε στο φω η εκπομπή αντιθέσει με τον Γιώργο Σαχίνη, καθώ ο διευθυντή τη εφημερίδα Εστία Μανώλη Κοτάκη υποστήριξε ότι μετά από μία και πλέον δεκαετία συγκεκριμένων σχεδιασμών, η Αμερικανική πλευρά αποσύρει το ενδιαφέρον από τον αγωγό East Med, που είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν ω φιλόδοξο έργο. Γίνεται σαφέ ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν το ενδιαφέρον του για τον αγωγό EastMed, διατυπώνοντα ενστάσει για την οικονομική βιωσιμότητά του, αφήνοντα όμω και αιχμέ για το γεγονό ότι αποτελεί αιστεία ένταση στη Μεσόγειο. Η αλλαγή στην Αμερικανική στάση που περιγράφει το non-paper προκαλεί προβληματισμό και το θέμα έφτασε μέχρι το State Department με τα όσα δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην εκπομπή της Crete TV. Απαντώντα σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, εκπρόσωπο του State Department προσπάθησε να διασκεδάσει τι εντυπώσει, αναφέροντα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν την ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη ζήτημα εθνική ασφάλεια, με την Ουάσιγκτον να δίνει έμφαση στι τεχνολογίε καθαρή ενέργεια. Παραμένουμε προσιλωμένοι στη φυσική διασύνδεση ενέργεια τη Ανατολική Μεσογείου με την Ευρώπη. Μεταθέτουμε το ενδιαφέρον μα σε διασυνδέσει ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να υποστηρίξουν και την παροχή φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Υποστηρίζουμε έργα όπω η σχεδιαζόμενη διασύνδεση Euroafrica από την Αίγυπτο στην Κρήτη και η προτινόμενη διασύνδεση Euroasia που θα συνδέει τα Ισραηλινά, Κυπριακά και Ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα. Τέτοια έργα όχι μόνο θα συνδέουν ζωτική σημασία αγορέ ενέργεια, αλλά θα βοηθούν και στην προετοιμασία τη παροχή για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Και η Αμερικανική Πρεσβεία κινείται στο ίδιο μήκο κύματο. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη φυσική διασύνδεση της ενέργειας EastMed με την Ευρώπη, Εστιάζουμε στι διασυνδέσει ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο το φυσικό αέριο όσο και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Υποστηρίζουμε έργα όπω η σχεδιαζόμενη διασύνδεση Euroafrica από την Αίγυπτο προ την Κρήτη και την Υπηρετική Ελλάδα και την προτινόμενη διασύνδεση Euroasia για τη σύνδεση των δικτύων ηλεκτρική ενέργεια του Ισραήλ, τη Κύπρου και τη Ευρώπη. Ενώ οι Αμερικανοί στι ανακοινώσει του περιγράφουν με ακρίβεια την ηλεκτρική διασύνδεση με καλώδιο στην Ανατολική Μεσόγειο και τι τριγωνικέ σχέσει μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδα και Αιγύπτου για τον αγωγό φυσικού αερίου αποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά και αρκούνται στο γενικόλογο περί ενεργειακής διασύνδεση και ασφάλεια στην περιοχή.